Και την πολιτική του κόμματός μας θα την εκφράσει πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρός μας. Μελετώντας λοιπόν τους τέσσερις άξονες της προτινόμενης συνταγματικής αναθεώρησης, γίνεται εύκολα αντιληπτή η προσπάθεια της κυβέρνησης να προβεί σε μια κατεπίφαση αναθεώρηση του συντάγματος, θα λέγαμε εμείς, και όχι σε ριζικές αλλαγές, και θα αιτιολογήσω γιατί το λέω αυτό. Ξεκινάμε με τα άρθρα 3 και 13 και την προσπάθεια κατοχύρωσης της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους. Αφενός δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα ως προς την έννοια της θρησκευτικής ουδετερότητας. Αφετέρου, βάσει του άρθρου 13 του Συντάγματος προστατεύεται πλήρως η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, ενώ απαγορεύεται ο προσελητισμός. Δεν καταλαβαίνω, επομένως, γιατί να προβούμε σε μια τέτοια κίνηση. Στην Ευρώπη, επίσημη θρησκεία έχουν και άλλα κράτη, όπως είναι η Κύπρος, η Δανία, η Αγγλία, η Μάλτα, η Νορβηγία. Στη Γερμανία είναι αναγνωρισμένες εκκλησίες και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η διδασκαλία των θρησκευτικών επιτρέπεται στα σχολεία. Στην Ρωσία αναγνωρίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία ως μεγάλος έτσι ευεργέτης στη διαμόρφωση του ρωσικού έθνους και την χάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης. Είναι προφανές ότι σε όλες τις παραπάνω χώρες που δεσμεύονται με τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η προνομιακή σχέση κράτους-θρησκεία σε καμιά περίπτωση δεν συγκρούεται με την πλήρη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εμείς γιατί θέλουμε να ξεχωρίσουμε? Μάλιστα, στα παραπάνω κράτη δεν υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Ο ιστορικός αυτός σύνδεσμος κράτους-θρησκείας με τα έντονα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στη δική μας περίπτωση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, οι τροποποιήσεις που προτείνει η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνονται, πιστεύουμε εμείς, σε καμία πραγματική κοινωνική ανάγκη, αλλά σε μικροπολιτικά παιχνίδια. Αντιθέτως, αυτό που πιστεύουμε είναι ότι μια τέτοιου είδους κίνηση θα προκαλέσει διχασμό στην ελληνική κοινωνία και θα υπάρξει και ρήγμα στην ελληνική συνείδηση των Ελλήνων. Επίσης, να επισημάνουμε ότι οι οικονομικές σχέσεις κράτους-εκκλησίας αποτελούν έναν εξάρτητο ζήτημα από αυτό της θρησκευτικής ουδετερότητας. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η θρησκευτική ουδετερότητα δημιουργεί πραγματικά και νομικά ερωτήματα που προβληματίζουν και αφορούν τη συνοχή του συντάγματος και την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων κράτους και εκκλησίας, όπως είναι η θρησκευτική ουδετερότητα που μας φαίνεται ασυμβίβαστη με τη διατηρούμενη διατύπωση του προημίου του συντάγματος στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου Αδιαρρήτου Τριάδους. Η Εκκλησία της Ελλάδος και οι φορείς της είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όπως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος και οι μουσουλμανικές μουφτίες. Το καθεστώς όλων των υπόλοιπων θα αλλάξουν? Δεν το διευκρινίζεται αυτό. Είναι προφανές ότι η θρησκευτική ουδετερότητα αντιβαίνει στην ιδιότητα θρησκευτικών οργανισμών ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Μέσω του άρθρου 3 του Συντάγματος δημιουργείται σύνδεσμος του ελληνικού κράτου μέσω της Εκκλησίας ως δημόσιο φορέα με το φανάρι. Στο εξής, λοιπόν, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, πώς θα επεμβεί η Ελλάδα? Το έχετε σκεφτεί, έχετε αναρωτηθεί τι θα γίνει? Ως προς την τροποποίηση τώρα των διατάξεων των άρθρων 21, 22 και 28 είμαστε αρχικά θετικοί, ενώ σχετικά με τα άρθρα 30, 32, 34, 35 και 41 θέλουμε να πούμε ότι η αδυναμία για το Κοινοβούλιο να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας φανερώνει μια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που είναι αγεφύρωτη. Επομένως, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης μεταξύ τους. Γεγονός το οποίο φυσιολογικά οδηγεί σε διάλυση της Βουλής, όπως έχει γίνει άλλωστε. Επομένως, κύριε Μεγαλομίστεκα, συγγνώμη για λίγα δευτερόλεπτα. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα νοδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας 45 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το δεύτερο Γενικό Λύκειο του Μεσολογίου. Καλώς ορίσατε στη Βουλή. Ευχαριστώ. Συνεχίστε.
Επομένως, εμείς θέλουμε να συνεχίζει αυτό το καθεστώς και να μην αποσυνδεθεί η διάλυση της Βουλής από την εκλογή του Προέδρου, καθώς μόνο έτσι θα μπορεί να λειτουργεί και σωστά. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ελληνικό κοινοβούλιο στο οποίο να μην υπάρχει κανένα απολύτως κλίμα σύμπνοιας και συνεννόησης. Σε κάθε περίπτωση προσφυγή για εκλογή Προέδρου στον ελληνικό λαό δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή από εμάς, αφού παραγνωρίζει την ιδιότητα του εκλογικού σώματος ως το ανώτατο οργάνου του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ως προς το άρθρο 37 τώρα και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2, σύμφωνα με την οποία προτείνεται ο Πρωθυπουργός Απαρατήτως να είναι ενεργεία βουλευτής, εμείς σαν Ένωση Κεντρών δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για μεγάλες κυβερνήσεις, για οικουμενικές, όπου θα μπορούσε και η Υπουργία αλλά και ο Πρωθυπουργός να αποτελούν τεχνοκράτες. Επομένως, δεν θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Τώρα, ως προς το άρθρο 38 και την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 84, η προτινόμενη τροποποίηση κρίνεται από εμάς πάλι ως απαράδεκτη. Η καθιέρωση της επικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας, σύμφωνα με την οποία η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον διορισμό νέου Πρωθυπουργού, δημιουργεί έτσι μια δυναμία να ρίξει τελικά η αντιπολίτευση την κυβέρνηση, καθώς δεν μπορούμε να δούμε πώς το κρίνετε εσείς αυτό σωστό, αλλά εμείς σε καμία περίπτωση δεν συνηγορούμε σε αυτή την ενέργεια. Ως τώρα, προς το άρθρο 44 και την παράγραφο 2, κατά τον τρόπο που ισχύει σήμερα το παραπάνω άρθρο, το δημοψήφισμα προκυρήσεται μόνο από τα ψηλά. Έρχεστε λοιπόν να μας πείτε ότι μπορεί να γίνει δημοψήφισμα αν συγκεντρωθούν 1.000.000 ή 500.000 υπογραφές. Δείτε λίγο τι γίνεται έξω. Η Ιταλία, για παράδειγμα, με 60 εκατομμύρια χρειάζεται 500.000 υπογραφές, ενώ η Ελβετία με 6 εκατομμύρια χρειάζεται 50.000 υπογραφές. Εσείς έτσι όπως το φέρνετε, μας δηλώνετε ξεκάθαρα ότι δεν έχετε πρόθεση να δώσετε στο λαό τη δύναμη να αποφασίσει για πολύ σημαντικά θέματα, όπως άλλωστε έχετε δείξει και μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα τώρα το γεγονός ότι η πρόταση περιλαμβάνει και διάταξη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση αμφισβήτησης για το αν η αίτηση δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία αφορά κρίσιμο εθνικό ζήτημα ή κάποιο νομοσχέδιο έτσι, εθνικού συμφέροντος, η Βουλή μπορεί να το καταψηφίσει. Άρα είμαστε οι πολίτες, γιατί εμείς είμαστε το Κοινοβούλιο, οι πολίτες είναι δέσμοι της Βουλής. Δεν τους δίνεται στην πραγματικότητα καμία απολύτως δύναμη. Πρέπει να το αλλάξετε αυτό, αν θέλετε να υπερασπιστείτε το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Τώρα, ως προς το άρθρο 54 και την παράγραφο 1 και την προσθήκη της παράγραφου 4 και ερμηνευτικής δήλωσης, διαφωνούμε στην καταχώρηση της εφαρμογής του αναλογικού ή αναλογικότερου εκλογικού συστήματος στις βουλευτικές εκλογές. Η Ένωση Κεντρών ζητά την απλή, την ανώθευτη αναλογική, με κατάργηση των 50 ευρών μπόνους, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μπόνους το οποίο θα έπαιρνε ως δώρο η εκάστοτε κυβέρνηση. Για να καταφέρουμε επιτέλους να συνεννοηθούμε κιόλας εμείς εδώ μέσα. Αυτό ζητάει η ελληνική κοινωνία. Ως προς την εκλογή βουλευτών του απόδομου ελληνισμού, η προτινόμενη τροποποίηση φαίνεται μάλλον ανεδαφική και εμείς ζητάμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους Έλληνες που κατοικούν στην Αλλοδαπή, να έχουν δικαίωμα ψήφου. Τώρα για το άρθρο 56 και την προσθήκη της παραγράφου 5, η καθιέρωση προσωρινού κολλήματος εκλογιμότητας όσων έχουν διατελέσει βουλευτές σε 3 διαδοχικές βουλευτικές περιόδους, εμάς μας βρίσκει σύμφωνος και μάλιστα θα ζητούσαμε αναδρομική ισχύ, έτσι ώστε να αλλάξουμε μια και καλή την εικόνα του Κοινοβουλίου και ίσως και μακάρι την εικόνα που έχουν οι Έλληνες για εμάς. Επομένως, ζητούμε και συμφωνούμε με αυτή την τροποποίηση, την προσθήκη και ζητούμε και αναδρομική ισχύ της. Ως προς το άρθρο 62, το Ευρωπαϊκό... Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ ο χρόνο, καθώς ήταν πολλά τα άρθρα. Ευχαριστώ πολύ.
έχει κρίνει ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος επιτρέπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να αρνηθεί την άρση ασυλίας ενός βουλευτή μόνο εφόσον οι αποδεδόμενες σε αυτόν πράξεις συνδέονται αμφίβολα με την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα. Επομένως, εμείς δεν βλέπουμε ως πρόβλημα το αν θα δοθεί άδεια εντός τριμήνου, αλλά για ποια αδικήματα θα πρέπει να δίνεται άδεια και για ποια όχι, ποια συνδέονται αναμφίβολα με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα και ποια όχι. Ως προς το άρθρο 73, η προτινόμενη διάταξη κρίνεται θετική από εμάς, ενώ στο άρθρο 86, στην παράγραφο 3 και την προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης, είμαστε θετικοί και σε αυτήν, όπως και ως προς το άρθρο 101α για τις ανεξάρτητες αρχές. Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε και στο άρθρο 102, στην παράγραφο 2, αφού πιστεύουμε ότι ένα αναλογικό σύστημα εκλογής θα πρέπει να ορίζεται και στη ΣΟΤΑ. Ενώ για να κλείσω, θέλω να αναφέρω ενδεικτικά και κάποιες από τις προτάσεις της Ένωσης Κεντρών, τις οποίες θα συζητήσουμε διεξοδικά και στις επιτροπές. Εμείς ζητούμε την ίδρυση του συνταγματικού δικαστηρίου. Θέλουμε μείωση των βουλευτών στους 150 με τροποποίηση του άρθρου 51 του Συντάγματος, ενώ τώρα προβλέπεται και άμεσα, αν θέλατε, δηλαδή να τους μειώσετε από 300 σε 200, καθώς θέλουμε και την υποχρεωτική συμμετοχή εισαγγελέα εφετών, διακληρώσεως από το Εισαγγελικό Σώμα και το Ελεκτικό Συμβούλιο, σε όλες τις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων και προμηθειών που υπερβαίνουν το ύψος του 1.000.000 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην δίνουμε τη δυνατότητα σε κανέναν να βάλει το χέρι του μέσα στο βάζο με το μέλι. Έτσι πιστεύουμε ότι θα καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και στην αλλαγή της εικόνας που έχουν, όπως είπα και πριν, οι πολίτες προς το πρόσωπό μας. Επίσης, ζητούμε άμεσα να αλλάξει το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, ενώ επιτέλους πρέπει να ανοίξει και το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν μπορείτε να κρύβεστε πίσω από την αριστεροσύνη σας και να βλέπουμε ότι η Ελλάδα, που τόσο πολύ έχει ανάγκη την παραγωγική ανασυγκρότηση, την οικονομική ανάκαμψη, να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί μια πολύ δυνατή κληρονομιά που τις έχουν παραδώσει, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την πατρίδα μας να αναπτυχθεί, να αλλάξει και να δουν επιτέλους και οι πολίτες μας μια άσπρη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο ανεξάρτητος.